Καλημέρα σας. Θα μιλήσω κι εγώ ελληνικά, για και είμαστε Ελλάδα. Θα σας πω ποιοι είμαστε, θα σας πω τι κάνουμε, θα σας πω τι δεν κάνουμε. Δύο-τρία πράγματα που είναι καλό να όποιος ενδιαφέρεται να τα θυμάται και εν συνεχεία θα πω πολύ γρήγορα τις επενδύσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε. Έχουμε κάνει ένα fund το οποίο είναι βασισμένο στο Λουξεμβούργο, λέγεται Diorama Investments. Αυτό έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, αλλά όλη η επιλογή των επενδύσεων γίνεται από μια εταιρεία που είναι στην Ελλάδα. Είναι ένα κατασκεύασμα νομικό ευρωπαϊκό, με μακρύ όνομα, ανώνυμος εταιρεία διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Και στην ουσία αυτό το οποίο κάνει, επιλέγει όλες τις επενδύσεις τις οποίες κάνουμε. Αυτή η εταιρεία την ανοίξει σε 5 partners και διευθύνει το σύμβουλο είμαι εγώ. Ελέγχεται την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Έχουμε μαζέψει 135 εκατομμύρια και σκοπός μας, θα σας πω σε μισό λεπτό τι είναι, είναι στην ουσία να επενδύσουμε σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι επενδυτές μας? Ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο στο να γίνει, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο οποίος έκανε commitment με 50 εκατομμύρια. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε το EIF, το EBRD, το EIB, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και εμάς βέβαια. Και εδώ θα πρέπει να σταματήσω και να πω, να αναγνωρίσω το ρόλο που έχουν πάρει αυτά, το EIB, EIF και το EBRD. Είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, κάνουν εξαιρετική δουλειά και Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια που μας έχεις δώσει. Ξέρουν τι θέλουν και κάθε εταιρεία η οποία έχει πάρει χρήματα, κάθε εργαζόμενος βρήκε μια δουλειά εν μέρη γι' αυτό, ίσως θα έπρεπε να ξέρει ότι πρέπει να σε ευχαριστήσει. Τι κάνουμε? Κάνουμε μόνο ένα πράγμα. Βάζουμε χρήματα μέσω επενδύσεων σε equity capital, σε ίδια κεφάλαια, σε αναπτυσσόμενες εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις. Κάνουμε αυτό που λέγεται μικρομεσαίες με την ευρωπαϊκή έννοια. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πιο πολύ στις μεσαίες παρά στις μικρές. Βάζουμε όχι λιγότερο από 5 εκατομμύρια και όχι παραπάνω από 15-20 εκατομμύρια ανά επένδυση. Αν διαιρέσετε τα 135 που έχουμε γι' αυτό, θα καταλάβετε ότι μπορούμε να κάνουμε γύρω στις 10-11 επενδύσεις. Αν καταφέρουμε και πάμε καλά σε όλες εκτός από μία-δύο, θα έχουμε κάνει καλή δουλειά. Τα χρήματα τα οποία βάζουμε τα χρησιμοποιούν εταιρείες για να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα, τα χρησιμοποιούν για να αγοράσουν μια εταιρεία στο εξωτερικό, ακόμα και για κεφάλαιο κίνηση, γιατί όπως ξέρετε υπήρχαν δυσκολίες ακόμα και για κεφάλαιο κίνηση σε καλές εταιρείες. Αλλά πέρα από τα χρήματα, κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα. Τους βοηθάμε να γίνουν μια εταιρεία πιο σωστή, πιο οργανωμένη. Το όνειρό μας είναι να πάρουμε εταιρείες που είναι σωστές και αξιόλογες στην Ελλάδα και να τις βοηθήσουμε να γίνουν σωστές και αξιόλογες στην Ευρώπη, στον κόσμο, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο είναι. Για να είσαι έτσι, πρέπει να έχεις μια σωστή διοίκηση. Δεν μπορεί να έχεις ένα διοικητικό συμβούλιο που να είναι τέσσερις συγγενείς οι οποίοι λένε ναι. Ναι, πρέπει να έχεις μια σωστή εταιρική διακυβέρνηση. Τους βοηθάμε να ανοίξουν αγορές, τους βοηθάμε να έχουν καινούριους πελάτες, τους βοηθάμε να φτιάξουν τη δεξιά μεριά του ισολογισμού τους πολλές φορές ακόμα και καλές εταιρείες δεν είναι όσο καλά θα έπρεπε να είναι. Τι δεν κάνουμε? Δεν δίνουμε δάνεια. Δεν είμαστε τράπεζες, δεν δίνουμε δάνεια. Τελεία και παύλα. Επίσης, δεν κάνουμε startups. Υπάρχουν πολύ καλές εταιρείες που κάνουν startups. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα καλά. Επικεντρώνουμε σε ένα πράγμα που ξέρουμε να κάνουμε. Δεν κάνουμε restructurings. Εάν δεν θα πάρουμε μια εταιρεία η οποία έχει ένα τεράστιο δανεισμό και θα ελπίσουμε να διαπραγματευτούμε τις τράπεζες, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό όμως το οποίο θα κάνουμε είναι να βρούμε μια εταιρεία η οποία της λέει η τράπεζα, κοίτα κάτι, αν βρεις 5, 10, 15 εκατομμύρια σε equity, εγώ θα κάνω αυτά, τότε μεγάλη ευχαρίστηση θα το κοιτάξουμε. Και επειδή δεν είμαστε τράπεζα και δεν δίνουμε δάνεια, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο στους ιδιοκτήτες, δεν παίρνουμε προσημειώσεις, δεν παίρνουμε προσωπικές εγγυήσεις. Αυτό στο οποίο βασιζόμαστε είναι η ποιότητα των ανθρώπων, νούμερο ένα. Γιατί αν μπεις με κάποιον ο οποίος δεν είναι έντιμος, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να έχεις υπογράψει, απλώς θα μετρήσεις πόσα θα χάσεις. Και το δεύτερο είναι το business plan. Το οποίο το business plan το κοιτάμε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, με τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, κοιτώντας όλες τις εταιρείες, όλο τον κόσμο, για να κάνουμε ένα καλό benchmarking. Αυτή είναι η ασφάλεια, η εξασφάλισή μας. Μερικά πράγματα που είναι σημαντικά για μας και να ξέρει κανείς είναι, συγγνώμη, ότι πρώτα απ' όλα δεν μπαίνουμε για να κάτσουμε πάρα πολύ καιρό. Θα κάτσουμε 4-6 χρόνια κατά μέσον όρο. Νομίζω είναι σε αρκετός χρόνος με τη βοήθεια που δίνουμε και το καλό management που έχουν εταιρείες, γιατί οι ίδιοι εταιρείες, οι ίδιοι άνθρωποι που τρέχουν τις εταιρείες θα συνεχίσουν να τις τρέχουν, θα πούμε εμείς, να μπορέσουν να κάνουν αυτό το όνειρο που είναι να μεγαλώσουν και να γίνουν μεγάλες αξιόλογες εταιρείες στην Ευρώπη, στον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο, λοιπόν, μένουμε 4-6 χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι θα διαπραγματευτούμε προφανώς, αλλά όταν μπούμε,
είμαστε πάρει πασού με τους άλλους επενδυτές. Πάμε με τους άλλους μετόχους. Πάνε καλά η εταιρεία, θα πάμε το ίδιο καλά με τους υφιστάμενους μετόχους. Πάει άσχημα, θα χάσουμε όλα τα ίδια λεφτά. Και το τρίτο είναι κάτι που θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, όλες αυτές τις ημέρες. Επικεντρωνόμαστε σε εξωστρεφείς εταιρείες. Δεν μας ενδιαφέρει, όσο καλή και να είναι μια εταιρεία, η οποία είναι μόνο στην Ελλάδα και θα παραμείνει στην Ελλάδα. Θέλουμε να έχει μια ουσιαστική παρουσία στο εξωτερικό και να έχει ένα πιστευτό business plan, το οποίο να δείχνει πώς τα επόμενα 4-5 χρόνια η πλειοψηφία των κερδών και των εσόδων της θα είναι στο εξωτερικό. Γιατί αρχικά το κάναμε στο τέλος του 2014, γιατί φοβόμαστε αυτό, πολύ φοβόμαστε τον Brexit. Τώρα το κάνουμε για ένα πολύ πιο απλό λόγο. Η Ελλάδα θα μεγαλώσει 1-2-3% το χρόνο, όσο είναι, μακάρι να είναι παραπάνω. Αν είσαι growth capital, θες να μεγαλώνει η εταιρεία σου 10-15%. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις παίρνοντας μερίδιο αγοράς από άλλους. Αλλά όταν η αγορά σου είναι μια αγορά που είναι 50 φορές μεγαλύτερη από την ελληνική και έτσι κάπως είναι η ευρωπαϊκή, το να πάρεις ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι πολύ πολύ σημαντικό για σένα. Αυτά είναι τα πράγματα. Τώρα, ποιες εταιρείες έχουμε βάλει? Έχουμε ανακοινώσει 4 επενδύσεις και την Τετάρτη θα ανακοινώσουμε την Πέμπτη και μέσα στο Μάρτιο την Έκτη. Οι 4 επιχειρήσεις είναι: η πρώτη είναι μια εταιρεία που λέγεται Atlas Tapes, αυτή είναι η πρώτη μας, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία στο να κάνει συγκολητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία στις κατασκευές. Είναι μια εταιρεία με γύρω στα 90 εκατομμύρια revenues που ξεκίνησε από 30 πριν από 10 χρόνια. Κερδοφόρος, εξαιρετική εταιρεία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για το management και για την λίγη βοήθεια που κάναμε. Η δεύτερη είναι μια εταιρεία η οποία παίρνει βιομηχανική ντομάτα, την κάνει πολτό και την πολλάει στις εταιρείες οι οποίες κάνουν ketchup ή κάνει αυτό που λέγεται τη δεύτερη μεταποίηση, που την παίρνει και εν συνεχεία κάνει σάλτσες, white label, για μεγάλες εταιρείες, τα πλάι σούπερ μάρκετ του εξωτερικού ή εταιρείες σαν την Domino's of the World. Η τρίτη είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, Internet Q, κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι, έχει μια εταιρεία σαν το Spotify, λέγεται Akazoo. Έχει δύο διαφορές από το Spotify. Το ένα είναι ότι δεν έχει το μοντέλο το freemium, στο οποίο μπορεί να μπει και να μην πληρώνει τίποτα και προσπαθούν να σε βάλουν μετά να πληρώσει λίγα 7 το μήνα. Αυτό είναι πολύ καλό στο να αγοράσει μερίδιο αγοράς που στις εταιρείες τεχνολογίας είναι μεν καλό, αλλά έχει το κακό ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και χάνεις πάρα πολλά λεφτά. Η Akazoo έχει γύρω στα 4 εκατομμύρια paying subscribers και είναι από τις λίγες εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρος. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μια εταιρεία η οποία κάνει αυτό που λέγεται in-app advertising. Αν μπείτε σε ένα application και ξαφνικά πεταχτεί μια διαφήμιση, μάλλον αυτός που σας έχει κάνει το κακό και σας έχει εκνευρίσει είναι η εταιρεία μας. Η τέταρτη και τελευταία που έχουμε ανακοινώσει λέγεται Adampack. Εάν έχετε αγοράσει φρέσκο γάλα στην Ελλάδα, εκτός από το Δέλτα, κατά πάσα πιθανότητα το κουτί το οποίο το έχει φτιάξει και το καπάκι το έχει φτιάξει αυτή η εταιρεία. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή, γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν. Έχει ένα καλό μερίδιο αγοράς, αλλά στην ευρωπαϊκή αγορά, notwithstanding the anti-competition laws, είναι δύο εταιρείες που έχουν 95% μερίδιο αγοράς. 95%. Από κάτω είναι 4 νάνοι, εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος από τους νάνους, έχουμε 2,5% της εταιρείας αγοράς και το investment thesis είναι ότι καμία εταιρεία μεγάλη γαλακτοπαραγωγή της Ευρώπης δεν θέλει να εξαρτάται από ένα παραγωγό. Οπότε θέλουμε να πάμε και να πούμε πάρε από την Tetra Pak ή από την Ilo Pak το 90%, αλλά για να είσαι εξασφαλισμένος πάρε και 10% από εμάς. Έτσι ο στόχος μας είναι να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, να κρατήσουμε την ελληνική αγορά και να επεκταθούμε καλά στην εξωτερική αγορά. Την Τετάρτη θα ανακοινώσουμε την πέμπτη μας επένδυση, που είναι μια εταιρεία η οποία είναι στο χώρο της ένδυσης και του accessories. Πολύ καλή, είμαστε περήφανοι για αυτή. Και άλλη μία στο τέλος του Μαρτίου. Και βλέπουμε. Οπότε θα έχουμε κάνει τότε γύρω στα 60 κάτι εκατομμύρια από αυτά τα οποία έχουμε επενδύσει. Άρα έχουμε ακόμα dry power, όπως λένε στο κύκλο μας. Αν είστε μια εταιρεία η οποία είναι εξαγωγική και θέλει να μεγαλώσει και έχει όνειρα, με χαρά θα μιλήσω μαζί σας.